Μερικοί που κάνουν διαλογισμό. Δεν ξέρουν. Μόνο διαλογισμό. Δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Γι' αυτό σου το εξηγώ, ότι πρέπει να καταλάβει, ας σας εξηγήσω τώρα τι εννοώ. Όπως πάει στο διάστημα, επειδή χάνει τη βαρύτητα, δεν είναι. Πάει στο διάστημα, χάνει τη βαρύτητα, χάνει ισορροπία, χάνει κατεύθυνση. Δεν ξέρει που είναι. Έχει μια μέθη που λέγεται το αστροναύτη. Όποιος είναι δίτης και μπαίνει στα βαθιά, επειδή χάνει πάλι τη βαρύτητα, έχει μια μέθη που λέγεται του δίτη. Όπως κάνει διαλογισμό, όπως παίρνει LSD, έχει μια μέθη που λέγεται την αργομανή, της πρέζας. Αυτός κάνει διαλογισμό, έχει μια μέθη που λέγεται τη μέθη του διαλογισμού. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί να φτάσουμε σε αυτή τη μέθη, θέλει πειθαρχία πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Γιατί αυτός που είναι ο δίτης, εκείνη την ώρα θα βγάλει τη μάσκα και θα πνιγεί. Γιατί δεν τον νοιάζει, είναι σε τέτοια εφορία. Ο αστροναύτης θα βγάλει την κάσκα γιατί έχει χαθεί, μέσω το σύμπαν έχει ξεχάσει τη φυσική του μορφή και θα πεθάνει. Ο πρεζάκης θα πάρει πρέζα παραπάνω, θα χάσει τον κόσμο του, θα γίνει άγνωστος και θα πεθάνει ο LSD. Αυτό με το διαλογισμό θα φύγει την πραγματικότητά του και θα το πει ότι είναι σοφός και θα διαλογίζεται και θα χαζέψει και θα ζήσει την καθημερινότητά του. Το καταλάβατε. Αυτά κάνει ο κόσμος. Αυτά είναι και νομίζω ότι ξυπνάει. Και πάει και τι κάνει, μεθάει. Γιατί έχει προβλήματα, δεν πάει να ξυπνήσει, μεθάει με τους διαλογισμούς. Το καταλαβαίνετε να σας πω. Μεθάει συνέχεια. Γι' αυτό σας λέω, όταν πας σε εκείνα τα επίπεδα που χάρη στην αντίληψη της κατεύθυνσης, εκείνη την ώρα υπάρχουν αυτοί που λέτε άγγελοι, οδηγοί που έχει φτιάξει τη σκία, όλα αυτά τα τέτοια αυτά ιστορίες, τα όντα, για να σε ξανακατευθύνουν. Γιατί κάπου πρέπει να έχεις κατεύθυνση. Όταν πας τη χάρη λοιπόν εκείνη την ώρα που είσαι οδήτης, έχεις το ρολόι, το σφιγμό, τον αέρα, που εκείνη την ώρα επειδή χάσει τον εαυτό σου, αυτό δουλεύει για σένα. Όταν είσαι πρεζάκια, εκείνη την ώρα πρέπει να δουλεύεις κάποιος εσένα. Όταν είσαι στο διαλογισμό και έχεις χαθεί, πρέπει να έχεις μάθει πειθαρχία να ξαναγυρίζεις κάτω. Όταν πας στο διάστημα και χάνεσαι, που τα βλέπεις όλα, είναι έτσι, πρέπει να κρατήσεις ένα σχοινί να σε φέρει πίσω. Γιατί εκείνη την ώρα, όταν είσαι στο αεροπλάνο, αρχίζει και βουτάει το αεροπλάνο κάτω και λιποθυμάνε, εκείνοι και αρχίζουν και νιώθουν τη ζάλη του πιλότου, ξέρω να μπορεί να τα ακούσει, που παίρνει τεράστια ταχύτητα το αεροπλάνο, σου λέει θα κοιτάς τα όργανα. Άσε τι νιώθεις εσύ. Συνομίζω ότι πας στεριά, ότι πηγαίνεις προς τα πάνω. Θα κοιτάς τα όργανα του λένε. Δεν του λένε χαλάρωσε, ό,τι νομίζεις αυτό είναι. Γιατί και τα όργανα λένε την αλήθεια. Εσύ αυτά που νιώθεις είναι άλλα, έτσι ξεφύγει. Εκείνα τα όργανα λοιπόν πρέπει να τα μάθετε μέσα σας, στις κατευθύνσεις σας. Και εκεί χρειάζεται πειθαρχία, ο αυτοέλεγχος. Είτε κάνουμε διαλογισμούς, είτε κάνουμε γιόγκα, είτε κάνουμε τα πάντα. Όταν μεθάμε, όταν δηλαδή χανόμαστε, όταν χάσουμε τη συνείδηση, τότε ξεχνάμε το ρόλο, ξεχνάμε τον άνθρωπο, ξεχνάμε το παρόν. Και θα σας ξανακάνω τούμπα λοιπόν τώρα από αυτό που άρχισα στην αρχή και σας πω, οι άνθρωποι που χάνουν σε αυτά τα πράγματα, σε διαλογισμούς, στο εσωτερικό του κόσμου που κλείνονται, σε πρέζες, σε, που σας είπα, σε μέθες διάφορων ειδών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία. Και ονομάζονται ψυχοπαθείς. Οι αγίωτοι. Τι? Αυτοί που είναι αγίωτοι. Αυτοί που είναι αγίωτοι. Αυτοί που μπερδέψουν το αόρατο και έχουν ξεχάσει το ορατό. Όπως είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία, αυτοί που είναι μόνο στο ορατό. Που δεν μπορούν ποτέ να νιώσουν το αόρατο. Το καταλάβατε. Αυτή είναι επικίνδυνη λοιπόν γιατί εκείνη την ώρα ο άλλος δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Γιατί λες εσύ τώρα που δεν σε νοιάζει τίποτα, ούτε θέλω τη ζωή, μα να με σκοτώσεις, να με προβολείς, να κάνεις, να αλλάξεις τέτοιο, δεν έχεις μια κατέντηση ρε φίλε. Δεν δημιουργείς σχέση δηλαδή. Ένας όμως όριμος άνθρωπος, ένας πραγματικός μύθος, ένας πραγματικός δάσκαλος, όσο και να το νιώθει αυτό, είναι τόσο πολύ τυπικός, τόσο πολύ έχει λόγο, τόσο πολύ κανόνες, που λες το παράδοξο είναι αυτό, είναι τόσο ελεύθερος. Αλλά ακολουθάει τους δικούς του κανόνες. Τους ακολουθάει όμως, δεν τους πουλάει. Δεν σου πει ψέματα. Δεν τον νοιάζει να πεθάνει. Θα φοβάται να σου πει ψέματα. Γιατί δεν λέει. Δεν τον νοιάζει να πεθάνει. Θα φοβάται να σου πει ψέματα. Γιατί δεν λέει. Δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει. Αφού δεν φοβάται. Δεν θέλει την αλήθεια. Για ποιο λόγο λοιπόν συνειδησιακά. Γι' αυτό άμα δείτε ανθρώπους πνευματικούς θα δείτε ζουν με κανόνες. Που τους έχουν φτιάξει και είναι συμβατοί γιατί κανόνας, γνώση, συνείδηση, αρμονία και θέληση είναι ένα. Το καταλάβατε. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω.